μας πάει κάποτε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 11 παρά 20 και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Μαρία 34 ετών από του ζωγράφου. Λοιπόν, καλημέρα Μαρία μου. Τι κάνεις? Κατερίνα μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα γλυκιά μου, πώς είσαι? Είσαι και σήμερα μια κούκλα, κορίτσι. Σε ευχαριστώ μου. Πάρα πολύ, να είσαι καλά. Τα φιλιά μου σε όλα τα παιδιά εκεί, μας κρατάτε πολύ καλή παρέα. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Κατερινάκη μου, πήρα το θάρρος να σε πάρω τηλέφωνο, γιατί ακούω με προσοχή τα όσα λέτε κάθε μέρα. Mm-hmm. Και εγώ έχω ένα πρόβλημα, ένα εμπόδιο στη ζωή μου και δεν ξέρω αν πάω να πάρω τη σωστή απόφαση. Ωραία, σ' ακούμε. Εγώ, κορίτσια μου, είμαι στα 34, παντρεμένη εδώ και περίπου 5 χρόνια. Ο άντρας μου είναι αποθηκάριος σε μια εταιρεία με υπολογιστές και έχει κάνει κι άλλο ένα γάμο πριν από μένα, από τον οποίο έχει μια κόρη, τη Στελίτσα, που είναι 12 ετών. Ναι. Και ουσιαστικά μεγαλώνει μαζί μας. Η πρώην σύζυγος του άντρα μου, αφού χώρισαν, έφυγε και μένει μόνιμα στην Ολλανδία. Βρήκε μια δουλειά εκεί και ζει σχετικά καλά. Πάντως το παιδί της το βλέπει 2-3 φορές το χρόνο και να σας πω και την αμαρτία μου, ούτε κι αυτό θέλει πολύ τη μάνα του. Τέλος πάντων, τι να πω. Όμως, απ' την άλλη, το παιδί είναι πολύ δεμένο με τον άντρα μου. Σε σημείο, πώς να σας το πω, βρε παιδιά, παθολογικό. Για να κοιμηθώ μαζί με τον Γιάννη, ο Γιάννης είναι ο άντρας μου, δίχως να είναι και η κόρη του μαζί μας, πρέπει να γίνει ολόκληρο σχέδιο. Για να πάμε κάπου οι δυο μας, αφήστε το. Το έχω ξεχασμένο εδώ και χρόνια. Για να μην σας πω ότι το μικρό κάνει κουμάντο ακόμα και στο φαγητό, στις διακοπές, στην τηλεόραση, στο τι θα δούμε, στα πάντα. Και μέσα σε όλο αυτό έχει σύμμαχο και την πεθερά μου, που έχουν και το ίδιο όνομα. Mm-hmm. Εγώ, Κατερίνα, μου έχω αρχίσει και δεν αντέχω. Το πιο χοντρό απ' όλα όμως είναι ότι το μικρό και η πεθερά μου, όταν ακούνε να λέω «Αχ, θα κάνουμε και ένα αδελφάκι, αν δεν αποκτήσουμε και ένα μωράκι να το μεγαλώσουμε όμορφα», παθαίνουν κρίση. Γιατί? Μια φορά νόμιζα ότι ήμουν έγκυος. Πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Η ναι. κόρη του άντρα μου ήταν τότε 10,5. Λοιπόν δεν έτρωγε για 2 εβδομάδες. Φοβάται τον ανταγωνισμό. Ναι. Προφανώς. Την απόρριψη φοβάται. Και τον ανταγωνισμό. Τι το έχει ζήσει από απόρριψη. Τη μάνα της. Ναι. Όσο για την πεθερά μου, βρε κορίτσια, έπιασε τον άντρα μου και του είπε να το έριχνα τότε αν ήμουν έγκυος, γιατί θα μαράζουν οι εγγονοί της. Εγώ λοιπόν το τελευταίο διάστημα θα σας πω τι έχω κάνει και θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας, γιατί ναι. είναι η μόνη λύση. Δεν τη θέλω άλλο την κόρη του άντρα μου. Και αν θα φύγει και αυτή, θα φύγει και η πεθερά μου από το σπίτι, γιατί τώρα έχει τη δικαιολογία ότι είναι με την εγγονή της. Έχω έρθει σε επαφή με την πρώην γυναίκα του άντρα μου και της έχω αφήσει να εννοηθεί ότι η μικρή έχει προβλήματα. Της έχω πει κάτι ψέματα, ότι κλέβει, ότι την έχω πιάσει 2-3 φορές να καπνίζει, ότι μιλάει άσχημα, άλλα τέτοια. Και τη λέω της μάνας ότι η κόρη της δεν έχει το μητρικό πρότυπο και ότι η γιαγιά της την κακομαθαίνει. Ναι. Άρχισα εδώ και λίγο διάστημα να λέω τα ίδια και στον άντρα μου. Μέχρι και εγώ πεσπίδα και έριξα μέσα στη σχολική τσάντα της μικρής και ένα πενιντάρικο που το πήρα από την τσέπη και μετά είπα ότι το έκλεψε η κόρη του. Καταλάβετε, με θέλω κι εγώ να χαρώ το γάμο μου και να κάνω ένα παιδάκι. Τι άλλο να κάνω? Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, ολοκληρώσατε. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Μέχρι ένα σημείο σας λυπόμουν. Δηλαδή, πώς έλεγα. Πραγματικά. Την καημένη τη γυναίκα. Τι τώρα σας καταλαβαίνω, γιατί όταν μια κοπέλα σε τόσο νεαρή ηλικία μπλέκει με έναν άνθρωπο χωρισμένο με παιδί, τα πράγματα είναι δύσκολα. Γι' αυτό και πολλές κοπέλες. Εγνώσεις πάντα. Γι' αυτό και πολλές. Εγώ, ας πούμε, δεν τα θέλω αυτά. Γιατί δεν μπορώ να τα διαχειριστώ, καταλάβατε. Δεν θέλω ανθρώπους χωρισμένους με παιδάκια και αυτά, αλλά μπορεί να τύχει. Δεν το ξέρεις, αλλά εγώ το λέω, είμαι πολύ ξεκάθαρη. Προβλήματα. Σας έτυχε λοιπόν αυτό. Εφόσον λοιπόν σας έτυχε, ειδικά όταν είναι κορίτσι, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Γιατί τα κορίτσια έχουν μια ιδιαίτερο δέσιμο με τον πατέρα και βλέπουν με ανταγωνισμό πάντα την καινούργια σύντροφο. Ενώ με αγόρια είναι λίγο πιο εύκολη η κατάσταση. Όχι όλα τα κορίτσια όμως. Όχι όλα, εντάξει. Οπότε έχετε μια δύσκολη κατάσταση να διαχειριστείτε. Απ' την άλλη όμως, το όνομά σου είναι Μαρία μου. Ναι. Είναι ένα παιδί. Και ένα παιδάκι θέλει πάντα καλό τρόπο και λίγο υπομονή αν πραγματικά αγαπάς τον άντρα σου και τον άνθρωπό σου. Δηλαδή, το να βγάλεις το παιδάκι ότι κλέβει, ότι καπνίζει και όλα αυτά τα τραγικά πράγματα, σε κάνει εσένα να φέρεις ακόμα πιο ανώριμο από το παιδάκι. Αυτό μπορείς να κάνεις, να του κάνεις μια ωραία κουβέντα, να το φέρεις πιο κοντά σου, να μιλήσεις με τον άντρα σου για αυτήν την κατάσταση. Όχι να πας να βγάλεις το παιδί τρελό.
Έχω μιλήσει πολλές φορές. Τον επηρεάζει πάρα πολύ η πεθερά μου και επηρεάζει και το παιδί. Δηλαδή το παιδί δεν θα τα έκανε όλα αυτά αν δεν του έβαζε λόγια η πεθερά μου. Είναι λογικό, γιατί εσένα σε βλέπει μία ξένη, ενώ η γιαγιά του είναι πιο κοντινός του άνθρωπος. Και ας μην ξεχνάμε ότι είναι ένα και ένα παιδί που το άφησε η μάνα του. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που το ζευγάρι παιδιά χωρίζει και αντί να πάρει το παιδί η μητέρα να έχει την επιμέλεια, την έχει ο πατέρας. Οπότε αυτή τη στιγμή της έχει δημιουργήσει μια αντιπάθεια στο γυναικείο πρότυπο. Ναι, βέβαια. Αυτό της έχει αυτόματα δημιουργήσει, παιδιά, μια αντιπάθεια, γι' αυτό κιόλας και κοντράρεται με τη μητριά της. Εμένα μου κάνει εντύπωση και θα τη ρωτήσω τη Μαρία για ποιο λόγο το παιδί από τη στιγμή που από μικρό είναι με τη Μαρία, αφού το έχει αφήσει, πώς δεν δέθηκε μαζί της. Μαρία, η σχέση με το παιδί. Ποια είναι, εκτός ότι δεν σε άφηνε η πεθερά, εσύ έχεις κάνει προσπάθειες να το πλησιάσεις, γιατί στην ουσία εντός εισαγωγικών αντικατέστησες τη μαμά του. Έχω κάνει πολλές προσπάθειες να το πλησιάσω. Μόλις φαινόταν ότι πάει να με πλησιάσει λίγο, έμπαινε στη μέση η πεθερά μου. Ναι, άκου όμως τώρα, άκου Μαρία, τώρα άκου να σου πω. Γιατί έχω ζήσει κι εγώ μια παρόμοια ιστορία με σένα, με άντρα, με παιδιά από προηγούμενο γάμο, με τη μία κόρη που ήμασταν όλα καλά και η δεύτερη που είχα θέματα, άλλο τώρα που τα έχουμε λύσει και είμαστε αγαπημένες και λατρευόμαστε. Να βγεις λοιπόν, στο παράθυρο. Εγώ για να καταλάβεις ότι την πρώτη νύχτα του γάμου μου κοιμήθηκα με τη μία κόρη στη μέση. Διότι ήταν τότε το παιδί 10 χρονών και ήθελε να κοιμάται με τον παπά. Τι λοιπόν, ακούμε. Και κοιμηθήκαμε και τρεις μαζί. Άκου τώρα τι γίνεται. Όλα Παναγία τα παιδάκια. Μου και Χριστός. Βέβαια. Χριστός. Όλα τα παιδάκια. Ο Χριστός και Απόστολος. Βέβαια. Όλα τα παιδάκια και μας ακούνε και πολλές μανάδες και πατεράδες. Θέλουν να κοιμούνται με τον παπά και τη μαμά. Ειδικά τα παιδιά τα οποία οι γονείς τους είναι χωρισμένοι. Γιατί πώς να το πω, αγκιστρώνονται στον παπά ηλικίας, όταν το βλέπουν όμως, αυτό. Τζορτζέλα μου. Ναι, 12 χρονών αυτή τη στιγμή, εσύ το γνώρισες το παιδί όταν ήταν 7, έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία, λοιπόν, 7 χρονών το παιδάκι είχε να διαχειριστεί πάρα πολλά. Ένα διαζύγιο και την απόρρεψη της μάνας. Εσύ έπρεπε να είσαι από πάνω από το παιδί. Να το αγαπάς πραγματικά και να το νοιάζεσαι. Και δυστυχώς αυτό που καταλαβαίνω με σένα είναι ότι δεν το αγαπάς και δεν το νοιάζεσαι αυτό το παιδάκι. Γιατί αν το αγαπούσες και το νοιαζόσουν, δεν θα έμπαινε στην κατάσταση να βάζεις τσιγάρα μέσα στην τσάντα χρήματα. Και να βάζεις και χρήματα. Λοιπόν, τώρα, άσε την πεθερά, άστα όλα τα άλλα. Αυτές είναι δικαιολογίες. Εσύ πρέπει να δεθείς με το παιδί, να είσαστε μία οικογένεια, γιατί εδώ, εκεί πέρα είσαστε ξεχωριστές οικογένειες. Το παιδί ξέρεις τι νιώθει. Θα σου το πω εγώ. Νιώθει ότι είναι αυτό και ο μπαμπάς, μια οικογένεια και μια άλλη οικογένεια. Για πες Μαρία μου κι εσύ. Δεν νιώθει έτσι το παιδάκι? Τι πιστεύεις? Πιστεύω πως όχι. Δηλαδή το παιδί όπως, όσες φορές κάνει προσπάθειες να με πλησιάσει, έχει μια θετική διάθεση απέναντί μου, μπαίνει στη μέση η πεθερά μου. Δηλαδή, πεθερά τι σκοπό έχει? Ποιο είμαι? Δηλαδή, παιδιά, αφήστε να μιλήσει λίγο. Δηλαδή Μαρία μου τι κάνει? Προσπαθώ εγώ να... Σκέφτομαι με τον άντρα μου να κάνουμε ένα παιδί. Να πω την αλήθεια, πριν παντρευτούμε με τον Γιάννη, είχα μείνει έγκυος. Ναι. Το οποίο παιδί τελικά το έχασα. Ναι. Βγήκε η πεθερά μου και είπε ευτυχώς που δεν το γέννησα. Ναι, ναι, μας το είπατε αυτό, ναι. Εντάξει, και τι σε νοιάζει? Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή, Μαρία μου. Αν είμαι έγκυος, να ρίξω το παιδί. Και τι σε νοιάζει? Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Ιρώ, 55 ετών, που θέλει να σου μιλήσει. Κυρία Ιρώ μου, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά, κυρία Ιρώ μου, σας ακούμε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Τα παιδιά πολύ καλά. Ευχαριστούμε. Και Κατερίνα μου, να μείνεις έτσι όπως είσαι. Ευχαριστώ, κυρία Ιρώ μου, να είστε καλά. Λοιπόν, να πω στην κυρία Μαρία ότι εγώ μεγάλωσα ένα παιδάκι εκτός γάμου του άντρα μου. Του πήρα ένα χρονών με πολύ αγάπη. Πολύ αγάπη όμως, και από τα αδέλφια της, είναι 14 τώρα, με φώναξε μαμά μετά από λίγο καιρό. Το πήγαινα πάρα πολύ καιρό στο παιδοψυχολόγο, διότι το παιδί είχε προβλήματα. Το έπαιρνε και η μαμά του, φυσικά. Εντάξει, η μαμά του ήταν πιο νέα, ήθελε να κάνει τη ζωή της. Εντάξει, και αυτήν την καταλάβαινα. Και το παιδί, ξέρετε τώρα, όταν υπάρχουν παιδιά σε τέτοιες καταστάσεις από εκτός γάμου ή από δύο γάμους και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς είμαστε πιο όριμες, πιο μεγάλες. Πώς μπορούμε να αγαπάμε τα δικά μας τα παιδιά και να μην αγαπάμε ένα άλλο παιδί? Είναι δυνατόν? Εξάλλου, δεν φταίει.
φταίνε ποτέ τα παιδιά για τίποτα. Πάντα φταίμε εμείς. Εγώ προτείνω στην κυρία Μαρία να δείξει αγάπη στο παιδί. Για όνομα του Θεού, κάνει τέτοια πράγματα και λέει ότι τα έκανε το παιδί, ένα παιδί 10 χρονών. Δηλαδή, έλεος δηλαδή. Δεν φταίει το παιδάκι σε τίποτα. Αν το δείξει αγάπη, σωστά. Εάν βοηθηθεί από κάποιον παιδοψυχολόγο να δει πώς μπορεί να το φερθεί, πιστεύω ότι αυτό το παιδί θα την αγαπήσει πάρα πολύ. Τώρα, όσον αφορά την πεθερά της, εντάξει, αυτό δεν το θεωρώ καν πρόβλημα. Με λογική, με συζήτηση, μπορεί να τα βάλει όλα στη θέση της. Σημασία έχει μια παιδική ψυχή να μην χαθεί. Αυτό έχει σημασία. Και η κυρία Μαρία μπορεί να το αγαπήσει το παιδί αυτό. Μάλιστα. Για να μπορέσει να κάνει και αυτή η παιδιά να τα αγαπήσει. Μαρία μου, τι λες εσύ? Εγώ λέω ότι... δεδομένα των συνδικών, δεν πρόκειται να μ' αφήσουν εμένα να κάνω παιδί. Κάνε και μην το λες, Χρυσή. Καλά, δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή, λίγο υπομονή θέλει. Λίγο, αλλά ναι. Κάνε το παιδάκι, είναι δυνατόν να το τώρα να θέλουν να κάνουν το ζευγάρι ένα παιδί και να. Μα ναι, και να σου λένε εντάξει τώρα. Και στην τελική, μην του εμπλέκει τόσο την πεθερά σου. Μην το πει. Πε το στου 4 μήνες. Κράτα το μυστικό στην αρχή. Μα θέλω να γίνω. Να μιλήσω στο παιδί, να του πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να το ξεχωρίσουμε από ένα άλλο μωράκι που ίσω κάνουμε. Τίποτα, μπαίνει και μέσα η πεθερά μου, δεν θα σε αγαπάνε, θένα θα σε διώξουμε. Κοιτάξτε να δείτε, ο άντρας σας πρέπει να το κανονίσει αυτό. Πρέπει να τη βάλει στη θέση της. Ναι, και να μην είναι αμέτωχος. Ο άντρας αγαπάει φυσικά το παιδί του και αφού βλέπει ότι εσύ θέλεις να κάνεις μια καλή προσπάθεια για να γίνεται πραγματικά οικογένεια με το παιδί και να σε αγαπήσει, να μην έχει αργότερα ψυχολογικά προβλήματα, γιατί πάλι ο άντρας σου θα τα τραβήξει, εσείς δηλαδή. Το παιδί αυτό αν έχει προβλήματα, εσείς θα τα τραβήξετε. Ο άντρας σου να τη βάλει στη θέση της, στην άκρη και να κανονίσετε τι θα κάνετε με αυτό το παιδί. Αυτό το παιδί θέλει βοήθεια. Βέβαια. Αυτά που κάνει το παιδί και που είναι κολλημένο με τον άντρα σου, καλά είναι και φυσιολογικό. Αλλά αν όμως εσύ προσπαθήσεις, θα σε αγαπήσει πιο πολύ από τον μπαμπά. Θα δεις. Μάλιστα. Γιατί εμένα από τη. Κυρία Ηρώ, έχετε απόλυτο δίκιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Ηρώ. Καλημέρα. Ότι δεν είναι η μαμά του. Φαντάζεστε, δεν ήθελε να το δεχθεί. Ευχαριστούμε, έχετε δίκιο. Καλημέρα σας. Μαρία μου, νομίζω ότι σου είπε πολύ ωραία πράγματα η κυρία Ηρώ. Και μπορεί και σένα η κόρη του άντρα σου κάποια στιγμή να σε φωνάξει μαμά, αρκεί να της δείξεις αγάπη. Αυτό που σου είπε η κυρία Ηρώ, σκέψου τα λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Νομίζω ότι σου δώσαμε πολύ ωραίες συμβουλές σήμερα. Καλημέρα. Και... καλημέρα, να είσαι καλά. Τάκη, καλημέρα. Ξέρεις, Θέμη, ο Τάκης είναι φαν τηλεφωνικές και τηλεφωνήματα. Ξέρεις, τα φίλε, παρακαλώ.